κανονικά ακόμη και το πρωί της καθαράς Δευτέρας, τουλάχιστον στην πόλη των Σερών, θα βγουν τα πληρώματα της καθαριότητας ώστε να αδειάσουν τους κάδους απορριμμάτων αλλά και ανακύκλωσης. Παρά του ότι η μέρα αυτή είναι αργία, οι εργαζόμενοι της καθαριότητας θα είναι στο δρόμο, γνωρίζοντας πολύ καλά πως ο όγκος των σκουπιδιών λόγω των ημερών θα είναι μεγάλος. Για την πόλη του Σερών θα είμαστε καθημερινά, θα είμαστε και το Σάββατο το πρωί, Σάββατο μεσημέρι, θα είμαστε την Κυριακή το πρωί και τη Δευτέρα το πρωί. Θα γίνει αποκομιδή και των απορριμμάτων, θα γίνει αποκομιδή και των ανακυκλώσιμων υλικών. Άρα καθαρά Δευτέρα θα είστε έξω. Θα είμαστε έξω με 3 πληρώματα, 2 τα οποία θα κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων και ένα το οποίο θα κάνει την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων. Όσα απορρίμματα δημιουργηθούν την καθαρά Δευτέρα θα μαζευτούν το πρωί της Τρίτης και κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο πάρκο της Ομόνιας, όπου και εκεί έχει προγραμματιστεί να τοποθετηθούν επιπλέον κάδοι για να καλύψουν τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Την Τρίτη κανονικά δουλεύουμε, οπότε θα βγουν όλα τα πληρώματα κανονικά και θα καθαρίσουν. Στο πάρκο της Ομόνιας θα πάτε? Βεβαίως, βεβαίως. Θα πάμε μάλιστα και κάποιους επιπλέον κάδους, οι οποίοι θα είναι για να μπορέσει ο κόσμος να αποθέσει μέσα τα απορρίμματα, είτε είναι ανακυκλώσιμα είτε είναι απορρίμματα, τα οποία θα γίνει αποκομιδή τους την Τρίτη το πρωί. Γιατί θυμάμαι πέρσι είχαμε κάποια ζητήματα στο πάρκο της Ομόνιας. Ναι, κάτι είχε συμβεί εκεί πέρσι και πήγαμε τελικά, θα μαζέψουμε το μεσημέρι γιατί είχε γίνει ένα, ναι, είχε γίνει θέμα. Στα χωριά η αποκομιδή θα γίνει τελευταία ημέρα το Σάββατο και θα ξεκινήσουν και πάλι την Τρίτη το πρωί, με τον προϊστάμενο καθαριότητας να ενημερώνει τον κόσμο για τις αλλαγές μόνο για την εβδομάδα αυτή, ζητώντας και την κατανόηση όλων των κατοίκων των χωριών. Τα χωριά η αποκομιδή τους θα γίνει κανονικά εκτός από την καθαρά Δευτέρα. Άρα δηλαδή και Κυριακή ή Σάββατο είναι η τελευταία μέρα? Το Σάββατο είναι η τελευταία μέρα. Ξέρουν αυτοί, όλα τα χωριά γνωρίζουν, έτσι, πού πάμε το Σαββάτο. Οπότε η αποκομιδή θα γίνει κανονικότατα. Απλά δεν θα γίνει τη Δευτέρα, τα οποία η αποκομιδή στα χωριά της Δευτέρας θα καλυφθεί μέσα στην εβδομάδα. Λόγω μεγάλης υποστελέχωσης στην υπηρεσία καθαριότητας, ο Δήμος Σερών αναγκάζεται να κάνει συμβάσεις με εργολάβους σε ό,τι αφορά την αποκομιδή στα χωριά και μόνο στην πόλη των Σερών η αποκομιδή γίνεται με συνεργεία του Δήμου. Βέβαια, και στελεχειακό δυναμικό να υπήρχε, δεν υπάρχουν τα ανάλογα οχήματα. Και έληξε η σύμβαση η οποία είχαμε με τον εργολάβο τον οποίο έχουμε στο σκούταρι. Και πρέπει να κάνουμε καινούργια για να ανανεώσουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Οπότε οι εργαζόμενοι, οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου των Σερών, ναι, στην καθαριότητα, τι εξυπηρετούν, ποιες περιοχές? Εξυπηρετούν όλη τη δημοτική ενότητα των Σερών, ναι, και εξυπηρετούν και την ανακύκλωση σε όλο το Δήμο. Άρα όλα τα υπόλοιπα χωριά είναι δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, τύπου Αναγέννηση, Προβατάς, αυτά πάνε με πάνε άλλα πληρώματα? Από τότε που ήρθαν στο Δήμο Σερών οι δημοτικές ενότητες του Λευκώνα, του Καπετάν Μητρούση και του Σκουτάριος, πάντοτε είχαν εργολάβο και συνεχίζουν να έχουν εργολάβο. Αυτό γίνεται λόγω ελλείψεως του προσωπικού και λόγω ελλείψεως των υλικοτεχνικών υποδομών, των οποίων έχουμε. Εκεί χρειάζονται, παράδειγμα, 4-5 πληρώματα επιπλέον, τα οποία θα πρέπει να έχουμε 4-5 οχήματα περισσότερα και, και τα ανάλογα πληρώματα, τα οποία δεν υπάρχουν. Αυτό το γνωρίζουμε. Το προσωπικό, είπαμε, είναι και πάρα πολύ λίγο και γερασμένο. Πολλοί θα φύγουν στη σύνταξη και πάλι. Τώρα περιμένουμε τα 2 επόμενα χρόνια να φύγουν αρκετοί συνάδελφοι πάλι. Συρρυκνωνόμαστε και αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές τώρα, βέβαια, με την καινούργια δημοτική αρχή, είπαμε θα τους συζητήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις. Με δίμηνα, είπε η κυρία Μητλιάγκα. Τα δίμηνα δεν νομίζω να είναι λύση, γιατί θα χρειαζόμαστε 6 δίμηνα το χρόνο. Στα 5 χρόνια θα είναι 30 δίμηνα, δηλαδή θα χρειαστούμε 30 δίμηνα. Τα δίμηνα δεν είναι λύση, η λύση είναι μόνο το μόνιμο προσωπικό. Αυτό που θα απαιτήσουμε εμείς και σαν σύλλογος και σαν εργαζόμενοι θα είναι να γίνει πρόσληψη μονίμου προσωπικού και 8 μήνα. Θα το απαιτήσει η κυβέρνηση, άμα λέει όχι, ο δήμαρχος τι να κάνει? Ναι, εμείς πρέπει να λέει, άμα δεν κλαφτεί το παιδί, δεν θα δώσει μάνα. Πρέπει και εμείς, λοιπόν, να κάνουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα.